Σκηνικό ανατροπής του βλέπει ξανά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής των 104 απόστρατων ναυάρχων που τον κατηγορούν για εξισλαμισμό των ενόπλων δυνάμεων. Ο Τούρκος Πρόεδρος αντέδρασε χθες προχωρώντας σε συλλήψεις και παρέπεψε τους υπογράφοντες την επιστολή στη δικαιοσύνη. Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem hem üslubu hem yöntemi hem de yol açacağı açıkça belli olan tartışmaları itibariyle kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayımlamak değildir. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας από τους θεωρητικούς του δόγματος Γαλάζια Πατρίδα, ο Τζέμ Γκιουρντενίζ. Ο Τούρκος Ναύαρχος αρνείται τα σενάρια εκτροπής και μιλά για ελευθερία της έκφρασης. Εδώ και χρόνια αναλαμβάνουμε δράση για χάρη των συμφερόντων της Τουρκίας στη Γαλάζια Πατρίδα. Έτσι, η δήλωση έγινε για να προστατεύσει τα συμφέροντα της Τουρκίας και της Γαλάζιας Πατρίδας. Έχουμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Türk hükümetine bir bildiri diye bu şekilde bir haber geçiriyor. Kimi sevindirmiştir bu? Yunan medyasındaki sevinci görüyoruz. Yunan medyasındaki sevincin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Η κίνηση των απόστρατων ναυάρχων και η εργαλοποίηση του θέματος από την Ταγίπ Ερντογάν έχουν προκαλέσει πολιτική αναστάτωση στην Τουρκία. Gerçekten çok büyük hata yapmışlar yani. Böyle bir şey kabul edilemez. Kanal İstanbul'u ya destekleyeceksin ya da darbesizin gibi. Şimdi hükümet bundan sonraki günlerde böyle iki tane alternatif insanların önüne koyabilir. Ελληνική προπαγάνδα μακρινά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Στο μεταξύ, αίσθηση έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση επεισοδίου ανοιχτά της Λέσβου μεταξύ τουρκικής ακτεωρού και σκάφους του λιμενικού. Όπως αναφέρει απόρριτο σήμα του λιμενικού το οποίο αποκάλυψε το Open, πριν από λίγες ημέρες, τουρκική ακτεωρός επιχείρησε να εμβολήσει δύο φορές σκάφος του λιμενικού σώματος, επιζητώντας την πρόκληση θερμού επεισοδίου. Οι προκλήσεις τους είναι δυστυχώς ατελείωτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα, που εγκυμονεί κινδύνους πραγματικούς, διότι από κάποιος λάθος χειρισμό θα έχουμε ένα σοβαρό ναυτικό ατύχημα και σίγουρα θα έχουμε και τραυματισμούς στους επιβαίνοντες.